έχω ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αυτό το βίντεο πώς να το ονομάσω και πώς να το περιγράψω. Μακιγιάζ με λίγα, minimal μακιγιάζ. Ένα προϊόν πολλές χρήσεις. Δεν ξέρω γι' αυτό, επειδή δεν ξέρω πώς να σου το πω. Περίμενε να το δεις. Μόνος σου, μπας και καταλάβεις. Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι ένα βίντεο στο οποίο θα μακιγιαριστούμε με λίγα προϊόντα, να το πούμε, σε ένα βίντεο όπου κάποια προϊόντα θα τα χρησιμοποιήσουμε κάπως αλλιώς, θα δούμε ότι ένα προϊόν μπορεί να μην έχει μόνο μία χρήση. Πάρ' το όλο αυτό εσύ κάτω μια σούμα και κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Θα μου πεις, θέλω κι εγώ να έχω ένα λαμπερό primer, αλλά δεν θέλω τώρα να πάρω ένα primer λαμπερό, με λάμψη, υγρό και να το έχω μία στα 100 χρόνια. Και εγώ θα σου πω να μην σκάς γι' αυτό, διότι το πρόβλημα λύνεται εύκολα. Θα πάρεις μία ενυδατική κρέμα. Εγώ θα πάρω πολύ λίγο από την Ιδέα, την οποία σου έδειξα πρόσφατα σε βίντεο ότι τη χρησιμοποιώ πλέον, την έχω βάλει στη ζωή μου με πάρα πολλούς τρόπους. Και θα πάρω και αυτό εδώ, αυτή εδώ τη σκόνη, η οποία είναι highlighter σε loose μορφή. Εάν δεν έχεις αυτό, πάρα πολύ εύκολα μπορείς να τρίψεις και λίγο από ένα compact highlighter που έχεις. Και τι θα κάνω, θα τα ανακατέψω. Αυτό το μείγμα λοιπόν μπορείς να το κάνεις με τον τρόπο αυτό, όσο πιο λαμπερό θες εσύ. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό, είναι πάρα πολύ σταθερό και θα σου κάνει το δέρμα να φαίνεται μέσα από το make-up, μέσα από το foundation, πάρα πολύ λαμπερό. Είναι πάρα πολύ απλό, πολύ οικονομικό και έχει πάρα πολύ λάμψη. Τύφλα να έχει το Nymph από Hoda, τύφλα να έχουν όλα τα πανάκριβα liquid highlighters. Τώρα έχει liquid highlighter, το αγαπημένο μου Charlotte, και θες να σου πω κι άλλη μια χρήση του, αν και ήδη την έχω πει, το κάνω συνέχεια από τότε που το δοκίμασα, είναι να το ανακατεύεις με το concealer σου. Σε όποια σημεία λοιπόν έχω βάλει το concealer μου, θα βάλω και λίγο από το liquid highlighter. Δίνει μια τρομερή λάμψη, κοίταξε, εγώ έχω ήδη λάμψει τώρα πολύ, γιατί έβαλα και κάτω από το foundation. Αν όμως δεν θέλεις πολλές λάμψεις γιατί είσαι πολύ λιπαρή και δεν θες να γυαλίζεις πολύ, κάνε αυτό. Βλέπω τρομερή διαφορά γιατί έχει μια τρομερή λάμψη όλο αυτό, έχει μια τρομερή φρεσκάδα. Πάμε στο bronzer. Με ένα bronzer, με ένα προϊόν ζεστάματος ή contour τέλος πάντων, είτε είναι σε κρεμόδι, υγρή, είτε σε πουδρέ μορφή, μπορείς να κάνεις σχεδόν όλο το μακιγιάζ σου. Θα ξεκινήσεις εννοείται με τον κλασικό τρόπο που είναι τι, να ζεστάνεις και να δώσεις ένα σχήμα στο πρόσωπό σου. Εγώ θα χρησιμοποιήσω σήμερα προϊόν σε κρεμόδι μορφή. Είναι αυτή η παλέτα που σας είχα δείξει από Wicon, που δεν ήξερα τι νιώθω για αυτήν. Και τελικά νιώθω πολλά και καλά πράγματα. Σιγά σιγά όσο τη χρησιμοποιώ βλέπω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Βρίσκω και τους σωστούς τρόπους, γιατί ξέρεις, όταν ένα προϊόν το ψάχνεις, το χρησιμοποιείς πολύ, βρίσκεις και τους σωστούς τρόπους για να το χρησιμοποιείς. Γι' αυτό έχουμε πολλά εργαλεία για να βρίσκουμε το σωστό τρόπο και το σωστό εργαλείο για το κάθε προϊόν, έτσι δεν είναι? Για συγχωρέστε με που κυκλοφορώ, συνέχεια είμαι με τέτοια μπλουζάκια, αλλά δεν μπορώ να βάλω τίποτε άλλο, ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω στενά, δεν θέλω να με ακουμπάνε πολύ, δεν θέλω να μου κολλάνε πολύ. Με το bronzer σου, είπαμε είτε είναι υγρό, είτε κρεμόδες, είτε πουδρέ, εγώ πάλι θα χρησιμοποιήσω κρεμόδες. Μπορείς να κάνεις τι, να δημιουργήσεις σκιές όπως έκανες στο πρόσωπό σου και στο μάτι σου. Αυτή η παλέτα και αυτό το κρεμόδες, το προϊόν εδώ, αυτά τα κρεμόδι μπρόνζερ είναι πάρα πολύ ωραία. Δουλεύονται ωραία και από τη στιγμή που δουλευτούν είναι και πολύ σταθερά, κάθονται πάρα πολύ ωραία. Με ένα μολύβι δεν κάνεις θαύματα, δεν χρειάζεται καν να έχεις eyeliner. Μη σου πω ότι θα κάνεις τη δουλειά σου και πολύ πιο εύκολα. Παίρνεις αυτό εδώ το πινελάκι, ένα λεπτό πινελάκι, θες υπογωνία, θες απλό και πας και το πατάς μέσα στη μύτη του μολυβιού σου και παίρνεις όσο το δυνατό περισσότερο προϊόν μπορείς. Και πας στα σημεία που θες να τονίσεις, εγώ θέλω τις ρίζες. Παιδιά, είναι σαν ένα πολύ ωραίο σταθερό, πώς το λένε, eyeliner. Κάνει τη δουλειά του εξαιρετικά. Όσο ωραία και ας πούμε επαγγελματικά μακιγιάζ μπορείς να κάνεις, μόνο με τη χρήση πολύ μα πολύ λίγων προϊόντων, πολύ λίγων. Πρώτον, κοίτα τι ωραία που γίναν τα μάτια χωρίς καμία σκιά, κανένα eyeliner, τίποτα το περίεργο, το περίπλοκο. Κοίτα. Δεύτερον, δεν έχω σετάρει τίποτα γιατί θέλω να βάλω και ρούζ, που δεν είναι ρούζ. Και η περιοχή κάτω από τα μάτια, απείραχτη με αυτό το τρίκ σου λέω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κραγιόν. Είμαι σίγουρη πως ένα από τα προϊόντα που στο σπίτι σας έχετε πληθώρα είναι τα κραγιόν. Πάρε ένα κραγιόν, θες σταθερό, θες να έχει λάμψη, αναλόγως τι διάθεση έχεις και για το ρούς σου. Εγώ θα πάρω αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα από Wet n Wild, το οποίο είναι ενυδατικό κραγιόν. Ένα κοραλί που όπως ξέρεις λατρεύω τα κοραλί και θα το βάλω στα ψηλά μου σημεία και θα το ανακατέψω. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει ωραιότερο ρούζ υγρό από ένα κραγιόν το οποίο έχει στο σπίτι σου. Κοίτα πόσο ωραία έχει κάτσει αυτό το κραγιόν για ρούζ. Δεν παίζεται. Εννοείται ότι επιτέλους, μα επιτέλους κάτι έχει μπει στο μάτι μου. Θα πάω να σετάρω όλο αυτό γιατί παραέχει λάμψη και εσύ ειδικά από εκεί που τα βλέπεις με όλα αυτά τα φώτα θα το βλέπεις ακόμη πιο λαμπερό. Είναι πολύ βέβαια υγιές το αποτέλεσμα, αλλά λαμπερό. Με το γνωστό τρόπο που σας έχω δείξει το κολπάκι με την πούδρα και αυτά τα applicateur, τα σφουγγαράκια, θα πάω και θα ταμπονάρω μόνο τις περιοχές που θέλω να σετάρω. Όχι πολλά, δεν θέλω πολύ πουδρένιο αποτέλεσμα τώρα που είναι καλοκαίρι το θέλω και ναι μεν να είναι σταθερό, αλλά να έχει και τη λάμψη του από εδώ και από κείθε. Από εδώ και από κείθε. Καταλαβαίνω. Ωραία. Όταν μπαίνει πουδρίτσα και αφήνει και γυαλίζουν μόνο αυτές οι περιοχές και λάμπουν που θέλεις. Δεν είναι φοβερό πράγμα η πούδρα, πες μου. Δεν είναι μαγικό πράγμα η πούδρα. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα φρύδια. Πάλι με τον μπρόντζερ μου. Πρόσεξε τώρα εδώ να δεις τι γίνεται με ένα μπρόντζερ. Τι κάνεις. Πάλι με τον μπρόνζερ, εγώ θα πάρω αυτό το υγρό, άμα το φοβηθείς, άμα φοβάσαι το υγρό, μην το πάρεις, πάρε το πουδρέ και για να σου είμαι ειλικρινής, είναι καλύτερο το πουδρέ για τα φρύδια. Παίρνεις το πουδρέ, το μπρόνζερ σου, όμως θέλω να προσέξεις το μπρόνζερ που θα χρησιμοποιήσεις να είναι υγρό, να είναι ψυχρό. Και φτάσαμε στα χίλια, όπου εκτός από το να βάλεις ένα κραγιόν, υπάρχουν εκατομμύρια τρόποι, έχει ξεμείνει από κραγιόν. Τι θες να σου πω, να πάρεις μια σκιά, πάρε ένα ρούζ, θα πάρω ένα ρούζ εγώ τώρα, μπορείς να πάρεις οτιδήποτε, θα πάρω αυτά τα δύο ρούζ και θα τα κάνω μύθι και θα τα βάλω στα χείλη. Άσε που το ρούζ ή οι σκιές δίνουν ένα πολύ σταθερό αποτέλεσμα στα χείλη και πάρα πολύ ωραίο και φυσικό, κοριτσίστικο, girly. Κοίτα τι ωραίο. Και αν δεν το θέλεις τόσο ματ, παίρνεις και λίγο lip gloss και το τοποθετείς από πάνω, χάνι. Έτσι. Και έχει το πιο ωραίο φυσικό αποτέλεσμα και σταθερό στα χείλη σου. Ματώνω, ματώνω, χωρίς σένα λιώνω. Λοιπόν, πάμε να παστωθούμε και με ένα spray, το οποίο αυτό το spray είναι για ματ φιξάρισμα, αποτέλεσμα ματ. Με την ευκαιρία ρίχνω και λίγο πάνω μου που έχω συσταθεί, καταλαβαίνεις. Αυτό ήταν, παιδιά, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι έχεις βάλει πολύ κόπο, ότι έχεις χρησιμοποιήσει πάρα πολλά προϊόντα, δηλαδή το δέρμα μου αυτή τη στιγμή που το είδα από κοντά φαίνεται καταπληκτικό. Και δεν έχεις χρησιμοποιήσει σχεδόν τίποτα. Με 2-3 προϊόντα έχεις κάνει όλη σου τη δουλειά, καταλαβαίνεις. Πόσα λίγα χρειάζεσαι για να δείχνεις τόσο καλά, για να δείχνεις σαν να έχεις κάνει πολλή δουλειά και σαν να έχεις δώσει πάρα πολύ λεφτά. Αυτό ήθελα έτσι μέσα από αυτό το βίντεο λίγο να σου πω ότι ναι μεν minimal που να φαίνεται όμως maximal. Επίσης ένα προϊόν πολλές χρήσεις, ένα προϊόν πολλές χρήσεις, ένα προϊόν πολλές χρήσεις. Αυτά, αυτός ήταν ο στόχος και ο σκοπός σήμερα και επίσης να σε δω και να με δεις. Ήταν αυτός επίσης ο σκοπός και να μακιγιαριστούμε έτσι με χαρά και γαλήνη και όλα καλά. Αν είσαι στις διακοπές του και με βλέπεις από εκεί, θα σε παρακαλέσω να ρίξεις μια βούτα και για μένα. Εάν περιμένεις για να πας διακοπές, τότε είσαι στη δική μου κατηγορία και σε θέλω υπομονετική, θα τα καταφέρουμε, ελπίζουμε να μην γίνει κάτι και να πάμε όλοι στις διακοπές μας. Και αν είσαι από αυτούς που μάλλον δεν θα πάνε καθόλου για τους χύψη δικούς σου λόγους, τότε μη σκάς καθόλου. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι, κυρίως τον Αύγουστο, θα λείπουν οι περισσότεροι, άρα θα μπορείς να πηγαίνεις για μπάνια πολύ γρήγορα, θα μπορείς να πηγαίνεις σε μέρη όπου κανονικά θα περίμενες σουρά, αλλά εσύ θα μπαίνεις σαν την πριγκίψα είσαι, σου ανοίγουν οι πόρτες. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να είναι η επιλογή σου, όποια και να είναι η μοίρα σου, εσύ θα βρεις τον τρόπο να την αγαπήσεις αυτή τη μοίρα. Αυτά είχα να πω και να σας αποχαιρετήσω μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Πάρα πολλά φιλιά σας στέλνω, αγαπημένη μου. Φιλά, φιλάκια. Και το δίδαγμα αυτού του βίντεο, less is more. Εγώ που το λέω, δεν το κάνω, αλλά βαριέσαι, αντί για.